ανίποτη τραγωδία στον ΒΟΑΚ στο ύψος του Καλατά Χανίων. Τρία νέα αγόρια 15, 19 και 20 ετών έχασαν τη ζωή τους στο σοκαριστικό αυτό τροχαίο, ενώ μια κοπέλα 22 ετών δίνει μάχη για τη ζωή της στη ΜΕΦ του νοσοκομείου Χανίων. Καταρχήν σε αυτά τα πράγματα υπάρχουν λόγια να πεις. Είναι αμαρτία να χάνονται νέοι άνθρωποι στον δρόμο. Να σκοτώνονται. Σίγουρα όλος ο δρόμος είναι κρεμανιόλα. Δηλαδή, όλο το οδικό δίκτυο στην Κρήτη δεν είναι καλό, καθόλου καλό. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Όταν τώρα σε αυτό το οδικό δίκτυο βάζεις τόσα άτομα να κυκλοφορούν καθημερινώς, μοιραία κάποια στιγμή θα γίνει το κακό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το πολύ νεκροτροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 9 το πρωί. Η σύγκρουση γιοταχή με μίνι βαν ήταν σφοδρή και πλαγιομετωπική. Με συνέπεια, οι τέσσερις νέοι να εγκλωβιστούν στα συντρίμια του γιοταχή αυτοκινήτου, ενώ άμεσα στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα αλλά και άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό του. Η καινούργια γενιά δεν προσέχει τώρα. Πρέπει να προσέξει ό,τι γράφει το σήμα, πρέπει να πηγαίνει και να μην πίνουν ποτό. Όπως υπάρχει έξω στο εξωτερικό νόμος. Είναι νόμος, πάει, τελείωσε. Γιατί δεν σκοτώνονται στη Γερμανία πουθενά αλλού. Γιατί γίνονται όλα αυτά εδώ. Στο Γαλατέα έχουμε ήδη τρεις νεκρούς και μια κοπέλα χαροπαλεύει. Ναι. Ο Θεός να τους βοηθήσει. Δεν φτάνει που έχουμε δρόμους καρμανιόλες, τρέχουν και τα παιδιά, πίνουν, τρέχουν, σκοτώνται. Φυσικό είναι. Τι να πει κανείς. Και ειδικά σήμερα πέθαναν και νέοι άνθρωποι. Ένα παραπάνω. Τι να πούμε. Λυπηρό είναι βέβαια, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα στην Κρήτη. Τουλάχιστον. Δεν έχουμε δρόμο, δεν έχουμε τίποτα. Δεν έχουμε παιδεία πάνω στον δρόμο, δεν έχουμε. Ο ΒΟΑΚ είναι νέον κημητήριο Ηρακλείου. Ο Γαλατάς είναι ένα κομμάτι των Χανίων που είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Ούτε πόλεμος να ήταν. Μακάρι να σταματήσουν εκεί. Να ρίξουν τη τόνου στην νεολαία. Όχι τόσο τρέξιμο. Προς Θεού, παιδιά, τέλος. Προς Θεού. Δεν γίνεται. Προσπαθούν τα αμάξια να τα πετάξουν. Δεν γίνεται να πετάξουν αμάξια. Φταίνε και οι δρόμοι. Φταίμε κι εμείς περισσότερο. Από τα συντρίμια ανασύρθηκαν νεκροί δύο νεαροί, ενώ ο τρίτος νεαρός άφησε την τελευταία του πνοή λίγο αργότερα, ενώ η νεαρή κοπέλα, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, όπου και διασωληνώθηκε στη ΜΕΘ. Οι 19 επιβαίνοντες στο μίνι βαν είναι καλά στην υγεία τους. Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το θανατηφόρο τροχαίο διερευνά το τμήμα ΒΟΑΚ. Όταν αυξάνεται περισσότερο ο κόσμος στους κυκλοφορούς δρόμους, θα το έχουμε. Και τα επόμενα χρόνια αυτό θα είναι ακόμα χειρότερο. Φτάσαμε στους 39 νεκρούς. Στους 39 και δεν έχει τελειώσει ακόμα ο Αύγουστος. Αν είχαμε δρόμο, δεν θα υπήρχαν τα τροχιά. Απλό πράγμα είναι. Εν τω μεταξύ, τη τελευταία της πνοή άφησε η βαριά τραυματισμένη Γαλλίδα στο τροχαίο που σημειώθηκε χθες απόγευμα στο ΒΟΑΚ, στο ύψος των Σισών, όπου μηχανή συγκρούθηκε με φορτηγό. Η 58χρονη Γαλλίδα ήταν στην επιβάτηδα στη μηχανή και μεταφέρθηκε με βαριά τραύματα στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, ενώ η οδηγός της μηχανής τραυματίστηκε ελαφρά. Παρά τη μάχη που έδωσαν οι γιατροί να την κρατήσουν στη ζωή, δυστυχώς η 58χρονη δεν τα κατάφερε. Τρέχουμε, δεν προσέχουμε. Αυτά όλα έχουν επιπτώσεις. Τι να κάνουμε. Οι πιο πολλοί ξένοι δεν ξέρουν να οδηγάνε εύκολα εδώ στην Κρήτη. Και δημιουργούν καταστάσεις τέτοιες. Γιατί χθες είδατε το τροχαίο στις Σίσες. Είδα ότι έφυγε το μηχανάκι και έπεσε κατευθείαν πάνω στην ταλίκα. Αυτό είδα. Μετά δεν μπορούσα άλλο, δεν αντέχω τέτοια πράγματα και έφυγα. Η λίστα των νεκρών της ασφάλτου στο νησί μας αυξάνεται δραματικά. Καθώς η Κρήτη θρυνεί μέχρι σήμερα 39 νεκρούς, όσα ήταν δηλαδή τα θύματα της ασφάλτου συνολικά το 2023. Από τους 39 νεκρούς, οι 31 είναι άνδρες και οι 8 γυναίκες, εκ των οποίων αρκετοί είναι οι νέοι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους.